Καλημέρα, αξιότιμε πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Ελληνικής Βουλής. Απευθύνομαι σε εσάς σαν Έλληνα στην καταγωγή. Λέγομαι Μιχαήλ. Ο παππούς μου πολέμησε στο Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο κατά των ναζιστών. Τραυματίστηκε 3 φορές. Εγώ γεννήθηκα στην Μαριούπολη και συμμετέχω στην άμυνα της πόλης από τους Ρώσους ναζιστές. Δεν θα μιλήσω για τις δυσκολίες που έχουμε στην άμυνα, συμμετέχοντας στην Ουκρανική άμυνα μέσα από το τάγμα Αζόφ. Αυτό είναι το χρέος μου εναντί της πόλεμου, είναι το χρέος μου σαν άντρας, και πρέπει να μιλήσω για τις καταστροφικές συνθήκες στις οποίες βρίσκεται η ειρηνική Μαριούπολη. Πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, όπως ξέρετε, είναι Έλληνες, ελληνικής καταγωγής, και πάντοτε η Ελλάδα ήταν στο πλευρό μας για να ανθίσει η πόλη μας. Σήμερα έχει καταστραφεί κατά 90% από τους Ρώσους ναζιστές, από τους καθημερινούς βομβαρδισμούς. Από την 1η Μαρτίου η πόλη υπερκυκλώθηκε από τους Ρώσους ναζιστές και μείναμε κάποια στιγμή χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα και χωρίς τρόφιμα.